Έδωσαν την ελπίδα ότι θα εφαρμοστεί και στην περιοχή των Βαλκανίων. Την πρόθεση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να μην δώσουν αύριο το καθιερωμένο θρησκευτικό όρκο στη Βουλή, γνωστοποιεί με επιστολή του προς τον προσωρινό πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξης Τσίπρας. Με δεδομένη, όπως τονίζει, τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας προτίθεται μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές του σχήματος να δώσουν πολιτικό όρκο. Κάτι όμως που δεν προβλέπεται από την ισχύουσα διαδικασία. Να δούμε ποιες τάσεις θα τηρήσουν. Αυτό θα αποφασιστεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα στη Βουλή. Εκείνη η Ανέτα Καβαδία. Ανέτα. Με το βασικό σκεπτικό ότι ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού εκπροσωπούν Έλληνες πολίτες όλων των θρησκειών και δογμάτων, Έλληνες πολίτες που είναι άθεοι αλλά και πολίτες οι οποίοι δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Αλέξης Τσίπρας, με επιστολή του προς τον προσωρινό πρόεδρο της Βουλής, δεν προτίθεται αύριο να δώσουν το θρησκευτικό όρκο. Θεωρούν ότι ο τύπος του όρκου που έχει καθιερωθεί παραβιάζει το συνταγματικό πρόσταγμα της που κατοχυρώνεται, όπως λένε, από το άρθρο 13 του Συντάγματος, καθώς και το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ανταυτού, προτίθεται να δώσουν έναν πολιτικό όρκο. Σύμφωνα όμως με τα όσα ξεκαθαρίζει το προσωρινό Προεδρείο της Βουλής, πολιτικός όρκος δεν προβλέπεται και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται να αλλάξει και η ισχύουσα διαδικασία. Το τι ακριβώς θα πράξουν το αποφασίζουν αυτή την ώρα, καθώς συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Βουλή. Να υπενθυμίσουμε ωστόσο ότι και το 2007, επί Προεδρίας του Αλέκου Αλαβάνου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια του τελετουργικού είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα. Επίσης, να θυμίσουμε ότι και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κάνουν το ίδιο και τώρα, δηλαδή. Το πιθανότερο είναι, όπως μαθαίνουμε, να βρίσκονται ακριβώς έξω από την αίθουσα τη στιγμή του αγιασμού, τη στιγμή του τελετουργικού. Ναι. Και μόλις αυτό τελειώσει, να μπουν στην αίθουσα προκειμένου να ορκιστούν. Ανέτα, και δύο κουβέντες για τους εκπροσώπους της κοινοβουλευτικής ομάδας που προτείνονται. Ναι, οι προτάσεις για τις δύο θέσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων έχουν να κάνουν με το Φώτη Κουβέλη και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Επίσης, δύο τα ονόματα που ακούγονται για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, αυτά τον Θοδωρή Δρίτσα και Θανάση Λεβέντη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι υπάρχει αντίδραση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην άρνηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να δώσουν θρησκευτικό όρκο. Δεν τον έχουν δώσει βέβαια, αλλά για να δώσουν πολιτικό όρκο. Η επανάσταση του 21, λέει, έγινε υπέρ πίστεως και πατρίδος. Οι προοδευτικοί νέο λογισμοί που απαξιώνουν τόσο την πίστη όσο και το έθνος δεν συνάδουν με την ιστορική ταυτότητα του Έλληνα. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά αθλητικά.